πού είναι τα μέτρα της κυβέρνησης που εδώ και ένα χρόνο ζητάνε υγειονομικοί, εργαζόμενοι, μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς. Αν δεν υπάρξουν μέτρα, τότε δεν θα δώσει και η ίδια η πανδημία τη λύση της, κάτι το οποίο ήδη επικαλέστηκαν. Η ζωή μας πλέον έχει γίνει σπίτι, μάθημα όλη μέρα μπροστά από έναν υπολογιστή. Εμείς θέλουμε να ανοίξουν τα σχολεία μας, να κάνουμε κανονικά το μάθημά μας και μετά στο τέλος να μπορούμε να δώσουμε και ένα δύο μαθήματα. Αποθέωσαν την ατομική ευθύνη του κάθε φοιτητή ή του κάθε μαθητή αντίστοιχα, ενώ δεν έδωσαν συγκεκριμένες και σαφείς απαντήσεις για το πώς εν τέλει μπορούν να ανοίξουν τα πανεπιστήμια και τα σχολεία. Αυτή τη στιγμή ο τρόπος που γίνεται το μάθημα δεν μπορούν να μας πούνε να δώσουμε και εξετάσεις είτε προαγωγικές, ειδικά με τράπεζα θεμάτων. Βρεθήκαμε σήμερα στο Υπουργείο πραγματοποιώντας μια κινητοποίηση, μια παράσταση διαμαρτυρίας, γιατί συμπληρώνονται τώρα, φτάνουμε και στην 8η Μάρτη, που είναι 111 χρόνια από την καθιέρωση της μέρας της γυναίκας και βρίσκει τις φοιτήτριες και τις μαθήτριες αντιμέτωπες με την ανασφάλεια, την αγωνία, την αβεβαιότητα, την ίδια στιγμή που έχουν οξυνθεί και περιστατικά βίας. Έχουμε έρθει εδώ αρχικά για να ξεκαθαρίσουμε και στους συναδέλφους μας, να εκφράξουμε τη στήριξή μας σε όλα τα θύματα και να δείξουμε ότι η μόνη απάντηση είναι ο συλλογικός αγώνας που χτίζει σπίδα προστασίας. Ήρθαμε λοιπόν για να διεκδικήσουμε μέτρα ενημέρωσης και ψυχολογικής στήριξης σε σχολεία και σχολές, κοινωνικές δομές, ενημερωτικά προγράμματα, αλλά παρόλα αυτά να θέσουμε και τα ζητήματα για το πότε θα πάρθουν επιτέλους μέτρα για να ανοίξουν σχολεία και πανεπιστήμια, μέτρα για την προστασία της υγείας μας. Με αφορμή αυτή την κινητοποίηση, διεκδικούμε επίσης το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων μας με όλα τα μέτρα προστασίας. Και δεν είναι λογικό να συζητιούνται όλα τα άλλα και τα σχολεία μας να είναι ακορντεόν, μία να ανοιγοκλίνουν όλο το χρόνο. Μας είπαν ότι αν φοράμε τη μάσκα μας και αν η καθαρίστρια που είναι μία σε κάθε σχολείο κάνει καλά τη δουλειά της, θα εξαρτήσει η πανδημία το πότε θα ανοίξουν. Δηλαδή καμία πρόβλεψη για να παρθούν μέτρα σε σχολεία και σχολές, καμία πρόβλεψη για αξιοποίηση υποδομών. Θέλουμε 15 μαθητές ο περισσότερο να τάξει. Θέλουμε επαρκές προσωπικό καθαριότητας. Δεν είναι δυνατόν ένα σχολείο να λειτουργήσει με μία μόνο καθαρίστρια. Καταδικάσαμε για ακόμα μία φορά και την αυταρχικότητα και την ένταση της καταστολής που βίωσαν και οι φοιτητές μας στη Θεσσαλονίκη. Υπήρξε συνολική υπεράσπιση του νομοσχεδίου. Παρ' όλα αυτά, εμείς ούτε τρομοκρατούμαστε, αλλά πεισμώνουμε ακόμα περισσότερο. Ξεκαθαρίζουμε ότι όσο περνάει από το χέρι του κάθε φοιτητή και των φοιτητικών συλλόγων, δεν πρόκειται να επιτρέψουμε αυτό να εφαρμοστεί, γιατί είναι ένα νομοσχέδιο και φάνηκε ξεκάθαρα και την τελευταία φορά, βάζει στο χέρι και στο στόχαστρο τους φοιτητικούς συλλόγους στις συλλογικές διαδικασίες. Εμείς θα συνεχίσουμε τη Δευτέρα στο πλευρό των εργατικών σωματείων, των συλλόγων γυναικών, τη ΣΟΓΕ, 5.30 στα Προπήλαια, τη μέρα της γυναίκας και στο μεγάλο φοιτητικό συλλαλητήριο, την Τετάρτη 10 Μάρτη, τη μέρα που συμπληρώνεται ένας χρόνος κλειστά πανεπιστήμια. 10 Μάρτη στο μεγάλο φοιτητικό συλλαλητήριο, στη μέρα δράσης των μαθητών, γιατί είμαστε πολλοί, έχουμε δίκιο, η τρομοκρατία και η καταστολή δεν μας σταματάνε, οι νόμοι τους δεν μας τρομάζουν. Συνεχίζουμε και τη Δευτέρα μαζί με σωματεία εργαζομένων και συλλόγων γυναικών στις 5.30 στα Προπήλαια. Και θέλουμε εδώ και τώρα να ξαναγίνουμε φοιτητές, απαιτούμε να πάρθουν μέτρα για να μπορέσουμε να γυρίσουμε στις σχολές μας.